Πολύ καλά. Εσύ μεγάλωσες πιο πολύ από μένα, γιατί έχουμε και κάποια χρόνια διαφορά. Η Άννα, η πρετεντέρη μου, είχε κάνει το πρώτο δοκιμαστικό. Στα στούντιο τα απέναντι, εκεί που ήταν το δελτίο ειδήσεων. Τώρα. Σταύρο, έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα, μπορούμε να μιλάμε κι εμείς. Τώρα τι είπατε για το δοκιμαστικό. Όχι, είχες έρθει στον καφέ και είχες κάνει δοκιμαστικό. Μα εσύ μιλάς μια-δύο μέρες πριν ξεκινήσει ο πρωινός καφές. Είχα κάνει δοκιμαστικό αρχές καλοκαιριού πριν πάω διακοπές. Αλλά δεν ήξερα για ποιο πράγμα με είχαν φωνάξει. Έκανα απλά δοκιμαστικό. Πήρα μια συνέντευξη από την Άννα Βύση, θυμάμαι. Όπου η Άννα Βύση ήταν μια δημοσιογράφη. Εικονική. Κάτσε, την έχεις απέναντί σου, κάντε εισαγωγή, κάνε τις ερωτήσεις, κλείσε το θέμα, γεια σου. Μου το είχε πει. Η Άννα Βύση. Η Άννα Πρετεντέρη. Η Άννα Βύση πρώτα το ξέρεις, όπως ήταν. Μα η Άννα Πρετεντέρη μου το έφερε αυτό το δοκιμαστικό, γιατί επιμένει τώρα ο Σταύρος μαζί μου το έχεις κάνει. Μα δεν το είχα κάνει μαζί σου. Μιλάμε πριν ξεκινήσει ο καφές, που λέω τώρα. Μου το είχε φέρει όταν είχα πάει καλεσμένη στην εκπομπή του γιού της. Και το είχαν παίξει μπροστά μου, δηλαδή. Και είχα πάει δίπλα και λέω: πού το βρήκες αυτό, εγώ δεν το θυμόμουν να κάνω. Το και πρώτο λέει, εγώ το είχα στο αρχείο μου. Έτσι το θυμήθηκα. Ούτε εγώ το θυμόμουν ότι είχα κάνει δοκιμαστικό με την Άννα την Πρετεντέρη. Τι θυμόμαστε τώρα σήμερα, τι πήγε μία και πέντε. Πάμε σε κάτι άλλο. Λίγο με πήρατε από τα μούτρα για καλό λόγο, αλλά δεν